Αμήν. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, τη σειρά των μαθημάτων μας Επιστήμη Κυβερνήσεως. Θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 790 από το προφήτη Δανιήλ, το βιβλίο Δανιήλ ο προφήτης και κεφάλαιο 5, έψιλον. Έψιλον 1. Σελίδες 790 με τη χάρη του Χριστού μας. Βαλτάσαρο βασιλεύς έκαμε συμπόσιον μέγα εις χιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινεν ίνων ενώπιον των χιλίων και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσι τα σκεύη, τα χρυσά και τα αργυρά τα οποία Ναυγουδονόσορο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ δια να πείωσε εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και παλακέ αυτού. Και φέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και οι γυναίκες αυτού και οι παλακέ αυτού. Έπινον ίνων και είναι σαν τους θεούς, τους χρυσούς και αργυρούς, τους χαλκούς, τους ιδηρούς, τους ξύλινους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα εξήλθεν δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίωμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραψε. Τότε η όψης του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρατον αυτών ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και βόησον ο βασιλεύς μεχανοφόνος να εισάξωσε τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος ως της αναγνώσει την γραφήν ταύτην και μη δείξει την αρμηνίαν αυτής θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλυσος η χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλέως. Τότε εισήλθον πάντα στη σοφή του βασιλέως πλην δεν είναι δύνατο να αναγνώσωση την γραφήν ουδέ την ερμηνείαν αυτής να φανερώσωσιν προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος και ηλιώθη εν αυτό η όψη αυτού και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Η βασίλισσα εκ των λόγων του βασιλέως και εκ των μεγιστάνων αυτού εισήλθε εις τον οίκον του συμποσίου και λάλησεν η βασίλισσα και είπε «Βασιλεύς ζήθη στον αιώνα, μη σε ταράτωσιν οι διαλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλιούται. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών». Και εν τες ημέρες του πατρός σου, φως και σύνεσης και σοφία, ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό τον οποίον ο βασιλεύς Ναυγουδονόσορο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου κατέστησε άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχων και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία ενυπνίων και εξήγηση ενηγμάτων και λύσεις απορειών ευρέθησαν εν αυτό το Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς με το ονόμασε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θέλει δείξει την ερμηνεία. Τότε εισήχθη ο Δανιήλ έμπροσθεν του βασιλέως και ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ «Συ είσαι ο Δανιήλ εκείνος ώστις είσαι εκ των ιών της εχμαλωσίας του Ιούδα τους οποίους έφερε εκ της Ιουδαίας ο βασιλεύς μου ο πατήρ μου. Ήκουσα του όντι περί σου ότι το πνεύμα των Θεών είναι εσύ. Και φως και σύνεση και σοφία έξοχος ευρέθη εν σύ. Και τώρα εισήλθον, έμπροσθέν μου η σοφή και η επαϊδή, δια να αναγνώσωσιν τη γραφήν ταύτην και να φανερώσωσιν εις εμέ την ερμηνείαν αυτής, πλην δεν ειδηνήθησαν να δείξωση του πράγματος στην ερμηνεία. Και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύναστε να ερμηνεύεις και να λύεις απορίας. Τώρα λοιπόν, εάν δυνηθείς να αναγνώσεις την γραφήν και να φανερώσει προς εμέ την ερμηνεία αυτής, θέλεις ενδυθεί πορφύραν και η άλυσος η χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλών σου και θέλεις είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Τότε ο Δανιήλ απεκρίθη και είπε να έμπροσθεν του βασιλέως «Τα δώρα σου ας είναι εσύ και δώσεις άλλον τα αμοιβά σου. Εγώ δε θέλω αναγνώσει την γραφήν εις τον βασιλέα και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν». Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος, έδωκεν στον Ναυγουδονόσορο τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμήν και δια την μεγαλειότητα την οποία έδωκε εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσε, έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτόν, ό,τι να ήθελε φώνευε
και ό,τι να ήθελε εφύλατε ζώντα και ό,τι να ήθελε ύψωνε και ό,τι να ήθελε ταπείνωνε. Αλλά ότι η καρδία αυτού επήρθη και ο ναός αυτού, και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφηρέθη δόξα από αυτού, αυτού από αυτού και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων και η καρδία αυτού έγινε στον θηρίον και η κατοικία αυτού ήτο μεταξύ των αγρίων όνων. Με χόρτον οσιβόησε τρέφωτο και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό τις δρόσου του ουρανού. Έως σου εγνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ό,τι να θέλει στείνει επ' αυτήν. Και εσύ, ο Υιός αυτού ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου, ενώ γνώριζας πάντα ταύτα, αλλά υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη του οίκου αυτού έφεραν εμπροσθέν σου και πίνεται ίνον εξ αυτού και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου και δοξολόγησας τους θεούς τους αργυρούς και τους χρυσούς και τους χαλκούς και τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Ήτινες δε βλέπουσιν, δε ακούσιν, δε νοούσιν. Τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου και στην εξουσία αυτού πάσε εωδή σου δεν εδόξα σας. Δια τούτο εστάλει απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός και να χαράχτη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή, ήτισε να χαράχτη. Μενέ, μενέ, θεκέλ ουφαρσίν. Και αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, εμέτρησεν ο Θεός τη βασιλεία σου και τελείωσε αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν την πλάστικη και ευρέθης ελλειπής. Φερές, διηρήθη η βασιλεία σου και δόθη στους Μίδας και Πέρσας. Τότε προσέταξαν ο Βαλτάσαρ και ενέδισαν τον Δανιήλ την Πορφύραν και περιέθηκαν την Άλυσον τη Χρυσήν περί των τράχυλων αυτού και διεκήρυξαν περί αυτού να είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτήν νύχταν εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλείαν ον περίπου 60 ετών και δύο αμήν. Πλέον ο Δανιήλ ένας γέροντας. Είναι περίπου 67 και 10, 77, γύρω στα 80 χρόνια, 80 χρονών. Ο Ναβουγκονόσορ έχει πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Τώρα βασιλιάς είναι ο Βαλτάσαρ. Ανάμεσα στον Ναβουγκονόσορ και στο Βαλτάσαρ έχουν περάσει τρεις βασιλείς. Είναι δυσέγγονος του Ναβουγκονόσορα. Δεν τον γνωρίζουν πια οι καινούργοι τον Δανιήλ, παρόλο που η φήμη του είναι γνωστή. Έχουν περάσει 67 χρόνια από την εξορία του λαού Ισραήλ, πλησιάζει να τελειώσει ο καιρός των 70 ετών που είχε προφητευθεί από τον Ιερεμία τον προφήτη. Κανείς όμως δεν θυμάται και κανείς δεν ξέρει, ούτε ο Δανιήλ. Όλα είναι ξεχασμένα πια. Βρίσκονται εκεί οι Ισραηλίτες στη γη των Χαλδαίων, περιμένουν την επιστροφή τους, ελπίζουν στην επιστροφή τους, αλλά έχουν ξεχαστεί πια τα πράγματα. Έχουν περάσει δύο γενιές περίπου. Μόνο όσοι σαν τον Δανιήλ από μικρά παιδιά βρέθηκαν εξόριστοι στη γη των Χαλδαίων και έζησαν, γιατί τότε ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πολύ περιορισμένος, έζησαν πάνω από 80 χρόνια όπως ο Δανιήλ. Άρα λοιπόν τα πράγματα έχουν κατασταλάξει, η Ιερουσαλήμ γκρεμισμένη, ο λαός Ισραήλ εχμάλωτος και απομακρυσμένος, οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους νέους Ισραηλίτες λέγανε για την Ιερουσαλήμ και για τη δόξα του ναού του Θεού και για τον Δαβίδ και για τον Βασιλέα, υπήρχαν και γραφές, διαβάζανε, αλλά κανείς δεν περίμενε ποτέ να αλλάξει τίποτα. Και θεωρητικά και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλό, καμία αλλαγή. Καλά περνάγανε, γιατί ο Θεός τους είχε πάει εκεί για καλό. Είχαν φτιάξει τις περιουσίες τους, οι Ισραηλίτες, είχαν βοηθηθεί όλα αυτά τα χρόνια
από τον Δανιήλ και από τον Σεδράκ, τον Μισάχ και τον Αβδενεγό, αλλά στον ορίζοντα καμία σοβαρή ελπίδα επιστροφής. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό είναι ένα μήνυμα αιώνιο από το Θεό. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα πάντα στις ζωές όλων των ανθρώπων, και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, αρκεί όπως ο Δανιήλ να στρέφουμε το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού και να βλέπουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Λίγα χρόνια αργότερα θα γίνει μεγάλη αλλαγή και η επιστροφή του λαού Ισραήλ. Και ένα χρόνο πριν, λίγους μήνες πριν, ο Δανιήλ σε μια προσευχή του και στη μελέτη του Λόγου του Θεού διέκρινε και διάβασε ξανά ότι 70 χρόνια και είπε ότι επλησίασε ο καιρός, τώρα πρέπει να μας επιστρέψει ο Θεός. Και νίστεψε 20 μέρες και έκλαψε. Αλλά ο Θεός τώρα πρέπει να ετοιμάσει τις συνθήκες της επιστροφής. Και εδώ είναι, αδελφοί, το θαύμα, ότι ενώ δεν το καταλαβαίνουμε, ο Θεός εργάζεται. Σκεφτείτε λίγο το Δανιήλ, ξεχασμένος, γέροντας, πάνω από 80 χρονών. Κοντά στα 90 λένε ότι ήταν. Ένας άνθρωπος που δεν υπήρχε όμοιος σε ηλικία, πιθανόν, και αν υπήρχαν θα ήταν πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Τώρα δεν βρίσκεις άνθρωπο 90 χρονών. Σπάνια. Σκεφτείτε τότε που ο μέσος όρος ηλικίας ήταν πολύ μικρότερος. Ο Θεός όμως τον διατήρησε, και τον διατήρησε όχι μόνο ζωντανό, αλλά και με τις φρένες του τέλειες και το σώμα του σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Γιατί? Γιατί τον χρειαζόταν για το έργο του, για το έργο του Θεού. Η υγεία δεν είναι αποτέλεσμα, αν και πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας, είναι αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εργάζεται στο έργο του Θεού, ο Θεός τον διατηρεί υγιή μέχρι τα βαθιά του γεράματα, αρκεί να μην υπερηφανευθεί, αρκεί να μην αμαρτήσει και απομακρυνθεί από το Θεό. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος, άγιος άνθρωπος του Θεού. Συνήθιζε σε όλη τη ζωή να προσεύχεται 3 φορές την ημέρα. Και μάλιστα προς την Ιερουσαλήμ και μάλιστα φανερά. Και ο Θεός, ενώ ήταν ένα παιδάκι ασήμαντο, τον σύστησε και ευθύς εξ αρχής, από νεαρά ηλικία, τον έκανε ο Ναβουχοδονόσορ, όχι κατά χάρη του Ναβουχοδονόσορα, αλλά κατά χάρη του Θεού. Τον έκανε διοικητή του στην πραγματικότητα της Βαβυλώνας, των Χαλδαίων, γιατί ήταν ο διοικητής των σοφών και των επαϊδών. Ήταν πολύ τιμόμενο πρόσωπο. Όμως, επαναλαμβάνω, τα χρόνια περάσανε, γέρασε. Δεν ξέρουμε, και αυτός δεν έχει καταλάβει ακόμη ότι έφτασε ο καιρός, και δεν περιμένει, πιθανόν, αφού δεν έχει καταλάβει. Μπορεί όμως και μέσα από τις γραφές να ήλπιζε και να περίμενε. Αλλά το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν έβλεπε κάτι στον ορίζοντα θετικό. Δεν έβλεπε φως στην άκρη του τούνελ, όπως λένε οι άνθρωποι. Απελπισία μαύρη. Τίποτα το θετικό. Τίποτα το καλό. Τίποτα το ελπιδοφόρο. Αντιθέτως, από το κακό στο χειρότερο. Βασιλιάς τώρα ο Βαλτάσαρ, απόλυτα ειδωλολάτρης, άθλιος, ασεβής. Μάλιστα, κάποια μέρα έκανε συμπόσιον μέγα και κάλεσε χίλιους, σκεφτείτε τι παλάτια είχε για να καλέσει χίλιους ανθρώπους. Χίλιους ανθρώπους εκ των μεγιστάνων αυτού, και έπινε ίνων ενώπιον αυτού, και εν τη γεύση του ίνου προσέταξε ο Βαλτάσαρ μέσα στην απόλυτη ασέβεια προς τον αληθινό Θεό, και αυτό είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα πώς όλοι οι ασεβείς τα βάζουν με τον Θεό, αλλά τον αληθινό Θεό, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι ασεβείς δεν τα βάζουν με άλλες θρησκείες. Μάλιστα τις συστήνουν και τις παραδέχονται και τις ανέχονται.
αλλά είναι γραμμένο, γι' αυτό δεν είναι και παράξενο. Όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς, θέλουν συνδιωχθεί. Ο διάβολος το Ευαγγέλιο και την αλήθεια κυνηγάει. Την Εκκλησία του Χριστού διώκει. Και όταν η Εκκλησία του Χριστού διώκεται, αυτό είναι ένδειξη ότι πηγαίνει πολύ καλά. Όταν συκοφαντείται και κατασυκοφαντείται και ορίονται άνθρωποι, παιδιά του διαβόλου, αυτό είναι ένδειξη ότι η Εκκλησία πηγαίνει πολύ καλά. Αλλά είναι και κάτι άλλο σαν πολύ σημαντική ένδειξη, ότι έχει και πολύ καλό μέλλον, έχει και πολύ καλή συνέχεια. Ο Βαλτάσαρ λοιπόν τι αποφάσισε να κάνει? Μέσα στην ασωτεία και στην εκχύληση της αμαρτίας που φώναξε, που υπήρχαν εκεί γυναίκες, παλακές, δούλες, χίλιοι μεγιστάνες σε ένα τεράστιο παλάτι, τι του ήρθε στο μυαλό? Ακούτε, λέει, έχουμε εκείνα τα σκεύη του Θεού του Ισραήλ. Πού τα θυμήθηκε, που τα είχε πάρει ο Ναβουγοδονόσορ από το ναό? Φέρτε τα να πιούμε. Οι παλακές και οι δούλες, οι γυναίκες ίνων μέσα από αυτές, και να δοξάσουμε τους θεούς μας, τους αληθινούς, τους χρυσούς, τους αργυρούς, τους χαλκούς, τους ιδηρούς, τους ξύλινους και τους λίθινους. Επαναλαμβάνω, όταν διώκεται η Εκκλησία ή ο άνθρωπος του Θεού, αυτό είναι καλό σημάδι. Όταν συκοφαντείτε, γιατί είναι γραμμένο ότι ο διάβολος είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Είναι καλό σημάδι όταν κατασυκοφαντούνται οι αδελφοί και η Εκκλησία. Και για το παρόν της Εκκλησίας και των αδελφών, ιδιαίτερα όμως για το μέλλον όπως τώρα. Και ενώ εφέρθησαν τα σκεύη, τα Άγια, από το ναό του Σολομώντα που είχε μεταφέρει ο Ναβουγοδονόσορ, και αφού εξεφτύλιζαν το Θεό και ταπείνωναν τον Θεό μέσα από τα Άγια σκεύη του ναού του Σολομώντα, ξαφνικά εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, εκείνο το απόγευμα, το μεσημέρι, εξήλθαν δάκτυλοι, παλάμη κυρίου, δάκτυλοι χειρός ανθρώπου, και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας, άρα ήταν απογευματάκι γιατί είχαν λιχνία, επί το κομνίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Ξαφνικά ενώπιον όλων στο παλάτι του βασιλιά μια παλάμη πήγε εκεί που ήταν η λιχνία και φωτιζότανε, τότε δεν υπήρχε βέβαια ΔΕΗ και με λιχνίες ήταν, και μέσα στο ημίφος της λιχνίας, γιατί δεν μπορεί να είναι πολύ ισχυρό το φως της λιχνίας, όσες και λιχνίες να είναι, στην κεντρική λιχνία τέλος πάντων απέναντι, το χέρι έγραφε, ένα χέρι μόνο, και έγραφε και τα γράμματα φαινόντουσαν γραμμένα. Ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη, τη χειρός ή τη έγραψε. Από το φόβο του η όψη του βασιλέως ηλιώθη. Οι διαλογισμοί αυτού συνετάρατον αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίος της μέσης του διελύοντο και τα γόνατά του έτρεμαν και χτύπαγαν το ένα το άλλο. Φόβος και τρόμος στην παρουσία του Θεού. Όμως αυτό για μας είναι η αρχή του έργου του Θεού, η αρχή της επιστροφής του λαού Ισραήλ. Θα προετοιμάσει την επιστροφή του λαού Ισραήλ, την οποία δεν θα πραγματοποιήσουν οι Χαλδαίοι, γιατί ο Θεός είχε προφητεύσει 150 χρόνια πριν με τον Ισαΐα τον προφήτη ότι ένας Πέρσης Κύρος ονόματι θα είναι αυτός ο οποίος θα επιστρέψει το λαό Ισραήλ στη γη. Όταν είδε ο Βαλτάσαρ, ο οποίος ήταν και νεαρός και μάλιστα λέγεται ότι πολύ πρόσφατα είχε γίνει βασιλιάς, όταν είδε αυτό το χέρι και τρομοκρατήθηκε, τότε φώναξε μεγαλοφόνος να φέρουν μέσα στο παλάτι τους επαϊδούς, τους χαλδαίους, τους μάντης,
και αφού τους φώναξε όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας, τους είπε, τη βλέπετε αυτή τη γραφή, όποιος την αναγνώσει και μου την ερμηνεύσει, θα τον τιμήσω σφόδρα σφόδρα. Θα του φορέσω ενδύματα υπέρλαμπρα, πορφύρα. Θα του φορέσω τη χρυσή την άλυση που ήταν σημείο μεγάλης εξουσίας και δύναμης. Τη φόραγε μόνο ο βασιλιάς. Και θα τον καταστήσω τρίτον άρχοντα σε όλο το βασίλειο. Όμως ο Θεός δεν εργαζόταν μόνο μες στο παλάτι. Εργαζόταν και έξω από το παλάτι. Βέβαια ο Βαλτάσαρ δεν ήξερε τίποτα, ούτε και ο Δανίλη ήξερε τίποτα. Τελειώνει το κεφάλαιο αυτό λέγοντας ότι εκείνη τη βραδιά ο Δαρίος σκότωσε τον Βαλτάσαρ. Εκείνη τη βραδιά διελήθη η αυτοκρατορία των Χαλδαίων. Εκείνη τη βραδιά που έτρωγαν, έπιναν και γλένταγαν και ασεβούσαν εναντίον του Θεού. Ο Θεός όμως εργαζόταν έξω, δίνοντας σοφία, δύναμη και εξουσία στους Μίδους και στους Πέρσας. Μάλιστα την επίθεση εναντίον της Βαβυλώνας την πραγματοποίησε ο Κύρος. Δεν ήταν βασιλιάς ακόμη, βασιλιάς ήταν ο Μίδος, ο Πέρσης. Και ακόμη λάθος κάνω. Εκείνη τη χρονιά, εκείνη την ημέρα ήταν μόλις είχε αναλάβει ο Μίδος ο Πέρσης βασιλιάς. Μόλις είχε αναλάβει, 2 χρόνια βασίλευσε. Από μια μεριά λοιπόν έδινε σοφία και έρχονταν οι δούλοι του Θεού, ο Δαρίος και ο Κύρος, και από την άλλη μεριά έστελνε ο Θεός μήνυμα, ο καλός ο Θεός, μη τυχόν και μετανοήσει και επιστρέψει ο Βαλτάσαρ, που δεν υπήρχε πιθανότης, αλλά βασικά ενεργούσε για να συστήσει το γέροντα Δανιήλ στους επερχόμενους πλανητάρχες, άρχοντες, Μίδους και Πέρσες. Γιατί είχε έργο να κάνει ο Θεός με το Δαρίο. Είχε έργο να κάνει ο Θεός με το Δανιήλ. Είχε έργο ο Θεός να κάνει με τον Κύρο. Όλα, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μέσα στο παγκόσμιο σχέδιο του Θεού. Όλες οι βασιλείες. Ό,τι και να συμβαίνει στην ανθρωπότητα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Τον Αυγοδονόσορο ο Θεός τον ανέβασε. Το Δαρίο και τον Κύρο ο Θεός τον έφερε. Κάθε έναν με το δικό του έργο. Τον Αυγοδονόσορο τον έφερε για να φέρει το λαό Ισραήλ σε μετάνοια μέσα σε 70 χρόνια. Τόσο κράτησε περίπου η αυτοκρατορία των Χαλδαίων. 75 χρόνια, 80. Αμέσως μετά έφερε τους Μίδους και τους Πέρσες για να επιστρέψει το λαό Ισραήλ. Στη συνέχεια έφερε τους Ρωμαίους. Τον Έλλη, τους Έλληνες με τον Μέγα Αλέξανδρο, για να φέρει την ελληνική γλώσσα σε όλη την οικουμένη, ώστε όλοι οι λαοί, όλη η οικουμένη να μιλάει μία γλώσσα, γιατί επρόκειτο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού γραμμένο στα ελληνικά. Στη συνέχεια έφερε τους Ρωμαίους, πάλι με σκοπό να δημιουργήσει μία οικουμένη χωρίς σύνορα, μία περίοδο απόλυτα ειρηνική, Pax Romana η περίφημη, χωρίς πολέμους πλέον. Όλη η παγκόσμια ιστορία είναι προγραμματισμένη από το χέρι του Θεού. Και όπως αποκαλύπτει στον Αβακούμ ο Θεός, ανεβάζει και κατεβάζει. Ανεβάζει όπως τον Αυγουδονόσορα και τη Βαβυλώνα, υπερηφανεύθηκαν, τους γκρέμισε. Ανεβάζει τους Μίδους και τους Πέρσες, υπερηφανεύθηκαν, τους γκρέμισε. Τους έκρινε, τους κατέκρινε. Ήρθε κρίση Θεού σε όλους αυτούς. Ανέβασε τους Ρωμαίους το ίδιο. Τους Έλληνες το ίδιο, τους Ρωμαίους το ίδιο. Μετά τους Ρωμαίους ήρθε το Βυζάντιο. Η συνέχεια. Και τώρα τελευταία η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Όταν λοιπόν εισήλθαν οι μάγοι επαειδοί και οι σοφοί και ζήτησε ο Βαλτάσαρ την ερμηνεία, κανένας δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτά που ο Θεός δεν αποκαλύπτει. Μόνο ο Θεός αποκαλύπτει, αδερφοί. Και τότε βρέθηκε η Βασίλισσα. Λέγεται ότι ήταν η γιαγιά του Βαλτάσαρ. Δηλαδή πιθανόν κόρη, νύφη, κάτι τέτοιο του Ναβουδονόσορα, που γνώριζε όλη την ιστορία του Δανιήλ και η οποία δεν ήταν μέσα στο χώρο της ακολασίας, μέσα στο χώρο της αμαρτίας και της ασέβειας. Και όταν έμαθε από τον Βαλτάσαρ και ήταν η δεύτερη, γι' αυτό είπε τρίτον θα τον κάνει αυτόν που θα το πει. Πρώτος ήταν ο βασιλιάς, δεύτερη ήταν η βασίλισσα και ο τρίτος θα ήταν αυτός που θα έθετε ο Βαλτάσαρ. Όταν έμαθε το τι συνέβη, πλησίασε τον Βαλτάσαρ και του λέει «Μη στενοχωριέσαι, γιατί στο βασίλειο αυτό υπάρχει κάποιος άνθρωπος που το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι πάνω του και γνωρίζει τη λύση όλων των μυστηρίων, γιατί ο Θεός του δίνει αποκάλυψη». Ξέρετε αδερφοί, όταν ο Θεός συστήνει κάποιον και του δίνει, τότε αναλαμβάνει ο Θεός και τη ζωή του και τη σοφία του και το έργο του. Όπως ήταν κάποτε ο Μωυσής και βγήκε η αδελφή του και λέει καλά και ο Θοδάν και ο Αβυρών και ο Κορέ, μόνο στο Μωυσή. Ναι, μόνο στο Μωυσή. Μόνο στο Μωυσή. Γιατί έτσι αποφάσισε ο Θεός. Να δώσει σοφία και σύνεση, γιατί έτσι το αποφάσισε. Αργότερα μόνο στο Δανιήλ. Μόνο στο Δανιήλ. Προηγούμενα μόνο στο Δαβίδ. Μόνο στο Δαβίδ. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Ποτέ αδερφοί μην κοιτάμε τον άλλον υποτιμητικά. Σε οποιονδήποτε άλλον ο Θεός μπορεί να δώσει κάτι και αντί να το κρίνουμε να το αποδεχτούμε, να αποδεχόμεθα το έργο του Θεού. Η Βασίλισσα αποδεχότανε τον Δανιήλ. Λέει μόνο αυτός υπάρχει. Μόνο αυτός υπάρχει. Γιατί αυτόν διάλεξε ο Θεός, αυτόν ο Θεός έδωσε την κατάλληλη και την απαραίτητη σοφία για να κάνει το έργο του. Και ο Βαλτάσαρ τον φώναξε και του λέει έλα, μπορείς να το εξηγήσεις. Αν το εξηγήσεις θα σου δώσω λαμπρά ενδύματα, τη χρυσή καδένα και θα σε κάνω τρίτο στο βασίλειο. Ο Δανιήλ τώρα, με τη φώτιση του Θεού, με τη σοφία του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού, ξέρει ότι τα δώρα του δεν έχουν νόημα, γιατί τελειώνει. Και του λέει Βαλτάσαρ, τα δώρα σου κράτησέ τα και δώσε άλλον τις αμοιβές σου. Εγώ θα διαβάσω την γραφή και θα σου φανερώσω και την ερμηνεία της. Αλλά άκουσε κάτι πρώτα πολύ σοβαρό. Ο Θεός του ουρανού και της γης, βασιλιά και πλανητάρχη έκανε τον πατέρα σου, έτσι λεγόταν τότε, τον πρόγονό σου, τον Ναβουχοδονόσορα βασιλιά, ύψιστο, έδωσε μεγαλειότητα, δόξα, τιμή, όλοι οι λαοί, τα έθνη, οι γλώσσες έτρεμαν και φοβούνταν μπροστά του, όποιον ήθελε φώνευε, όποιον ήθελε κράταγε ζωντανό, όποιον ήθελε ύψωνε και όποιον ήθελε ταπείνωνε. Και όλα αυτά γινόντουσαν από το Θεό και δεν θα σταμάταγαν παρά μόνο εφόσον ο Ναβουχοδονόσορ θα υπερηφανευόταν. Και λέει η Γραφή και λέει ο Δανιήλ, αλλά η καρδία αυτού επήρθη και ο νους του εσκληρύνθη εν την υπερηφανία αυτού. Μάλιστα
λίγο στο τέλος, πριν το τέλος της ζωής του, ο Ναβουχοδονόσορ, όταν είδε όλα αυτά τα οποία είχε φτιάξει, φώναξε: «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα για καθέδρα του βασιλείου μου με την ισχύ της δυνάμεώς μου και στη μήν της δόξης μου?» Αυτό ανεφώνησε. Και τότε έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα: «Η βασιλεία παρήλθεν από σου». Και έμεινε 7 χρόνια σχιζοφρενής. Σαν ζώο, δεν καταλάβαινε τίποτα. Τα νύχια του λέει μεγαλώσαν σαν τον ζώο, έμενε έξω με τα άγρια γαϊδούρια. Αδερφοί αγαπητοί, δύο πράγματα είναι αυτά, γιατί την υπερηφάνεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να την καταλάβει. Οι άλλοι την καταλαβαίνουν συνήθως, ο ίδιος δεν μπορεί να την καταλάβει. Αλλά δύο πράγματα είναι αυτά που μπορούμε να κατανοήσουμε, ότι επίκειται αλλαγή προς κακόν στη ζωή μας. Το πρώτο είναι η έπαρση της καρδιάς που δεν την καταλαβαίνουμε, και το δεύτερο είναι σκληρύνεται ο άνθρωπος. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όταν ο άνθρωπος σκληραίνει, σημαίνει μιλάει υπερήφανα. Όταν μιλάει υπερήφανα, σκληραίνει. Είναι άγριος. Δεν είναι συμβιβαστικός όπως ο χριστιανός. Δεν υποφέρει τους άλλους εν αγάπη. Δεν ταπεινώνεται, δεν υποχωρεί. Δεν συμβιβάζεται. Αλλά είναι ανυποχώρητος. Αυτό που λέω τέλειωσε. Αυτό όμως είναι ένδειξης ότι η συνέχεια δεν θα είναι καλή. Και ανάλογα πόσο σημαντικό και πόσο βαθύ στην καρδιά του ανθρώπου είναι αυτό, τόσο και το κακό είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή πόσο πολύ έχει περηφανευτεί και πόσο πολύ έχει σκληρύνει. Γίνεται ιδιογνώμων, εγωιστής. Νομίζει ότι έχει πάντα δίκιο. Μάλιστα τα χαρακτηριστικά του υπερηφάνου, τα ψάξα μια φορά από τη γραφή, είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να τα ξέρουμε, όχι για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Πρώτον, θεωρεί ότι υπερέχει πάντων. Είναι υπερέχον. Δεύτερον, ό,τι έχει καλό, αυτός το έχει κάνει και τα κακά του τα κρύβει. Ο υπερήφανος κρύβει τα κακά του και φανερώνει τα καλά του. Ο ταπεινός φανερώνει τα κακά του και κρύβεται στα καλά του. Δεν υποτάσσεται σε κανέναν. Είναι ανυπότακτος. Γιατί θεωρεί, όπως είπαμε στην αρχή, ότι υπερέχει τον πάντων. Δεν ακούει με προσοχή, δεν ξέρει να ακούει. Μόνο να μιλάει ξέρει. Και όταν μιλάει, μιλάει σκληρά. Το ξαναλέω, δεν είναι για να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους. Είναι για να δούμε στον εαυτό μας τη συνέχειά μας. Αν είμαστε κάπως έτσι, η συνέχειά μας δεν είναι καλή. Εξητεί και διεκδικεί με επιμονή και με θυμό πράγματα μεγάλα που δεν του αξίζουν και δεν του ανήκουν. Αλλά είναι βέβαιος ότι είναι για αυτόν. Οργίζεται όταν αποτυγχάνει και ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους. Αυτός δεν φταίει ποτέ. Μόνο αυτός δεν φταίει. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Του φταίνε όλοι τελικά και τα βάζει με όλους έναν έναν σύμφωνα με την αξία τους και στο τέλος φτάνει και τα βάζει και με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο χαρακτηριστικός υπερήφανος άνθρωπος. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό για να καταλάβω το μέλλον μου είναι πόσο σκληραίνει η καρδιά μου και το μυαλό μου. Πόσο σκληρός γίνομαι. Ανυποχώρητος, ασυμβίβαστος. Λέω κάτι και τέλειωσε. Οπ. Και δεν ακούω και κανέναν. Και έχω απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος του Θεού
είναι ταχύσεις στο να ακούει και βραδύ στο να μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και σοφία ανθρώπινη πέραν των άλλων. Οι πετυχημένοι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό στον κόσμο αυτό. Είναι good listeners, λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Είναι οικονομικός και όρος διοίκησης. Είναι καλός ακροατής, ξέρει και ακούει. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Ο Ναβουχοδονόσορ όμως επήρθη η καρδιά του, λέει, και σκληρύνθη εν τη υπερηφανία του. Θεέ μου, φύλαξέ μας. Πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκληραίνω και το φοβάμαι. Τρέμω. Πηγαίνω στο Θεό και λέω συγχώρεσέ με, Θεέ. Σήμερα μάλιστα μου συνέβη αυτό και τρόμαξα. Λέω, Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με. Ο χριστιανός είναι ήπιος. Είναι απαλός, είναι τρυφερός. Το πνεύμα το πολύτιμο στο Θεό, ενώπιον του Θεού, είναι το πράο και το ησύχιον. Δεν είναι το άγριο και το θορυβώδες, πράων και ησύχιον. Όταν λοιπόν εσκληρύνθη εν την υπερηφανία του, κατεβιβάστη από το θρόνο, αφαιρέθη δόξα αυτού, εξεδιώχθη εκ των ιών του ανθρώπου, η καρδιά του έγινε ως των θηρίων και η κατοικία του μετά των αγρίων γαϊδουριών. Χόρτον ως υβό εσετρέφετο και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό της δρόσου του ουρανού. Υπάρχει θεραπεία σε αυτό, βέβαια. Έως ότου ανεγνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος, αυτός κάνει ό,τι θέλει στους ανθρώπους και όποιον θέλει συστήνει και όποιον θέλει γκρεμίζει. Όταν το κατάλαβε αυτό, τότε μετενόησε ο Ναβουχοδονόσορ και τώρα απευθύνεται στο Βαλτάσαρ και σε μας. Επαναλαμβάνω, ο Δανιήλ απευθύνεται τότε στο Βαλτάσαρ και τώρα σε μας. Και εσύ, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ενώ τα γνώριζες, δεν εταπείνωσες στην καρδιά σου. Αυτό είναι το λάθος σου. Το λάθος δεν είναι η ασέβειά σου. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος ασεβής από άγνοια. Μπορεί να είναι κάποιος υβριστής από άγνοια. Ή από αδυναμία ακόμη. Ή από κακό χαρακτήρα ακόμη. Δεν έρχεται εκεί η κρίση του Θεού. Η κρίση του Θεού έρχεται ενώ γνώριζες τι κάνει και πώς συμπεριφέρεται ο Θεός στους υπερηφάνους που σκληραίνουν εν τη υπερηφανία τους την καρδιά και το πνεύμα τους και μιλάνε σκληρά, άγρια, πικραίνουν, ταπεινώνουν, αλλά από τη σκληρότητα της υπερηφανίας, όχι από άγνοια, ούτε από κακό χαρακτήρα, από την υπερηφάνεια της καρδιάς τους σκληραίνουν, μιλάνε άγρια, ταπεινώνουν, προσβάλλουν. Επειδή λοιπόν Βαλτάσαρε εσύ τα ήξερες όλα αυτά και δεν εταπείνωσες στην καρδιά σου, αλλά υψώθης ενώπιον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη αυτά αυτού δεν εσεβάστης και τα έφερες μπροστά στους άρχοντες, στους μεγιστάνες, τις παλακές και τις δούλες με μεγάλη προσβολή και ονειδισμό και δεν έδωσες δόξα σε αυτόν που του πρέπει στον αιώνιο Θεό και δεν απεδέχθεις ότι όλα όσα γίνονται ο Θεός τα κάνει ή τα επιτρέπει και προσπάθησες εσύ να επιβάλλεις με ασέβεια την άποψή σου, γι' αυτό εστάλει μπροστά σου τώρα η παλάμη της χειρός και είναι χαράχτη αυτή η γραφή. Και αυτή η γραφή πάλι είναι για το Βαλτάσαρ τότε και για μας σήμερα. Είναι αιώνιος νόμος ουράνιος. Και αυτή είναι η γραφή. Μενέ μενέ θεκέλ ουφαρσίν. Και αυτή είναι η ερμηνεία. Εμέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και τελείωσε αυτήν.
Σε όλα στη ζωή μας υπάρχει ένα τέλος. Και το τέλος είναι στα χέρια του Θεού. Τέλος στη ζωή μας, τέλος στη δουλειά μας, τέλος στο έργο μας, τέλος στη διακονία μας, τέλος στην υπηρεσία μας. Σε όλα υπάρχει ένα τέλος. Και το τέλος είναι μετρημένο από το Θεό. Αυτός βάζει την αρχή και αυτός βάζει το τέλος. Αυτός ξεκινάει και αυτός τελειώνει. Αυτός είναι το α και αυτός είναι το ω. Αυτός είναι η αρχή και αυτός είναι το τέλος. Δεν μπορείς να επεκτείνεις ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μπορείς να λιγοστέψεις, αλλά και πάλι αυτό θα είναι για κακό από την κακή σου συμπεριφορά και από την υπερηφάνεια σου. Γιατί ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει. Μπορεί να δώσει σε κάποιον πολλά, όπως έδωσε στον άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικίας, πολλά. Είχε προσδιορίσει γι' αυτόν αρκετά χρόνια να είναι ποιμένας, αλλά επειδή κατάντησε χλιαρός, του είπε μέλλον να σε ξεμέσω νωρίτερα. Κοίταξε να μετανοήσεις για να μπορείς να διατηρηθείς. Το ξαναλέω. Κοίταξε να μετανοήσεις γρήγορα για να μπορείς να διατηρηθείς μέχρι τότε που έχει προσδιορίσει απαρχής ο Θεός το τέλος. Αλλιώς αν δεν μετανοήσεις, το τέλος θα έρθει νωρίτερα. Όπως ήρθε στο Βαλτάσαρ. Γνώριζες, αλλά δεν ταπεινώθηκες. Γι' αυτό ήλθε ο Κύριος και σου λέει «Μενέ, μενέ, εμέτρησεν ο Θεός τη βασιλεία σου που σου εδόθη από Αυτόν και αποφάσισε να την τελειώσει. Γρηγορότερα, άμεσα». Ήτανε νέο παιδί, θα μπορούσε να βασιλεύσει άλλα 30 χρόνια, λέω. Αλλά επειδή εγνώρισε πώς ενεργεί ο Θεός, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, εμείς γνωρίζουμε πάρα πολλά. Και αυτός που γνωρίζει λέει πολλά, πολλά θα του ζητηθούνε. Και αυτός που ξέρει δέρνεται περισσότερο όταν δεν κάνει αυτά που ξέρει. Και αν μας έχουν εμπιστευτεί πολλά, μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός πολλά, τότε πολλά θα μας απαιτηθούνε. Πνευματικά, υλικά, φυσικά. Εάν αν πράγματι έχεις πολλά, να έχεις πιο μεγάλο φόβο. Αν έχεις λίγο, να έχεις λίγα, να έχεις λίγο φόβο. Αλλά φόβο να έχουμε. Πολλά θα σου απαιτηθούν. Τέλειωσες, του λέει, σήμερα τέλειωσες. Ήδη απ' έξω είναι, δεν το ξέρει, απ' έξω είναι ο Κύρος και οι Πέρσες. Εζυγίστησεν την πλάστηγη και βρέθησε λυπής. Γιατί πήρα την απόφαση και τελείωσα τη βασιλεία σου, γιατί σε ζύγισα και ήσουν λυπής. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός θέλει να διορθώνουμε τα ελείποντα. Και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Σαν εκκλησία λέει στον Τίτο, σε αφήκα στην Κρήτη για να διορθώσει τα ελείποντα. Να διορθώνουμε τα ελείποντα στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας, αλλά όπου μπορούμε και μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και μας χρησιμοποιεί ο Θεός και στους άλλους. Μας κατέστησε φύλακες των αδελφών μας ο Θεός. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου και έχει πάρει τον κακό το δρόμο, πρέπει έγκαιρα να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για να το σταματήσεις. Εκεί θέλει χάρη, θέλει προσευχή, θέλει προσοχή. Μπας και κάνει έλεος ο Θεός. Εσύ Βαλτάσαρ, εζυγίστης και βρέθησα λυπής. Γι' αυτό και η βασιλεία σου όχι μόνο τέλειωσε, αλλά εδόθη εις τους Μίδους και στους Πέρσας σήμερα. Φοβερό δεν είναι αδερφοί? Φοβερό. Τώρα τέλειωσες. Έτσι του πω ο Θεός. Θα μπορούσες να διατηρηθείς. Αλλά επειδή εγνώρισες αυτά,
εσύ ότι έπρεπε να ταπεινωθείς, δεν ταπεινώθηκες. Γνώρισες τι έπαθε ο Ναβουγοδονόσορ, ο πατέρας σου, και δεν ταπεινώθηκες. Και εμείς τώρα δεν γνωρίζουμε τι έπαθε ο πατέρας μας. Γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι κάνει ο Θεός, αδερφοί. Είμαστε σε πολύ πιο επικίνδυνη και δύσκολη κατάσταση. Γιατί μέσα από το Λόγο του Θεού γνωρίζουμε τα πάντα. Σήμερα να μην φύγουμε, αδερφοί. Το λέω για τον εαυτό μου πρώτα και ξέρω τι λέω. Μην φύγουμε και δεν έχουμε μετανοήσει για την οποιαδήποτε σκληρότητα έχουμε δείξει σε οποιουσδήποτε ανθρώπους. Εν τη υπερηφανία μας. Και να μην φύγουμε, εάν τη ζητήσουμε από το Θεό, να αλλάξει την καρδιά μας και να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, και να τρέμουμε στο Λόγο Του. Γιατί επιρμένη καρδία και σκληρημένη εν τη υπερηφανία έχει σίγουρο αποτέλεσμα τραγικό και απώλεια, εάν δεν προλάβουμε να μετανοήσουμε. Πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντας το Λόγο του Θεού έχει συνέχεια ευλογίας, χάρης, ελέους και δόξας Θεού. Και εκείνο που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, μην τυχόν και νομίζουμε ότι είμαστε ταπεινοί και δεν έχουμε καταλάβει την υπερηφάνεια μας. Και πώς θα την καταλάβουμε? Πάρα πολύ εύκολα. Εάν η καρδιά μας σκληραίνει και εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, και επειδή εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα βγαίνουν σκληρά λόγια, κακόν έπεται. Και μια και σήμερα τα ακούμε από το Λόγο του Θεού, γινόμαστε πολύ περισσότερο ένοχοι. Γι' αυτό ως ένοχοι να πλησιάσουμε το Θεό σήμερα. Ως ένοχοι. Ο Θεός να μας χαρίσει συντετριμένη καρδιά. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εγώ ο ύψιστος, ο κατοικών την αιωνιότητα, κατοικώ μετά του ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου την καρδία. Εάν θέλεις να πλησιάζεις το Θεό, φρόντισε να είναι ταπεινωμένο το πνεύμα σου και συντετριμένη η καρδιά σου. Αν το πνεύμα σου είναι φουσκωμένο και η καρδιά σου σκληρημένη, κακά μαντάτα, κακά μαντάτα. Παραλαμβάνω ότι ο χριστιανός είναι συμβιβαστικός, είναι ήπιος, ξέρει, ακούει. Δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν επιμένει. Αλλά υποφέρει τους άλλους με αγάπη. Θεωρεί τον άλλον υπερέχοντα. Τον βλέπει και λέει, καλά τα λέει αυτός, και αν κάνει και λάθος δεν πειράζει. Μέσα από όλα αυτά που λέει, καλό θα σου γίνει. Όταν ο Σιμεή έβριζε το Δαβίδ και τον ξεφτύλιζε το Δαβίδ που ήταν διωγμένος από το Σολομώντα, ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ξέρετε τι είπε? Όταν ήρθε ο στρατηγός του Αβιχαιρέα, τον σφάξω? Όχι, λέει, ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός του, γιατί? Για να με ταπεινώσει. Μου χρειάζεται να ταπεινωθώ. Όταν σε βρίζουνε, καλόν σου γίνεται. Όταν σε ονειδίζουνε, καλόν σου γίνεται. Ο Κύριος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν είναι πύλη. Και όταν τον χαστουκίζανε από τον αμάγουλο, έστρεφε και από τ' άλλο. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πρόβατο. Ο άνθρωπος του Θεού που πρόκειται να τον ευλογήσει ο Θεός. Όταν τα άκουσα αυτά, ο Βαλτάσαρ τα πίστεψε. Γιατί ήταν λόγια Θεού. Όπως εμείς τα πιστεύουμε σήμερα, γιατί είναι λόγια Θεού. Μπορούσε πια να αλλάξει την κατάσταση, τώρα πια όχι. Η μακροθυμία του Θεού ξεπεράστηκε. Τον τίμησε,
αλλά τον τίμησε για το έργο που ο Θεός έχει ετοιμάσει σε αυτόν ενώπιον του Δαρίου, του Μίδου και του Κύρου. Τον τίμησε. Και την ίδια μέρα, λέει η Γραφή, ο Δαρίος ο Μίδος κατέλαβε την βασιλεία 62 περίπου ετών και εκείνη τη βραδιά εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς των Χαλδαίων. Μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι σήμερα θα πεθάνει? Ποιος να του το έλεγε και αν το πίστευε? Όταν γλένταγε, όταν έπινε, όταν έβριζε, ποιος να του έλεγε ότι σήμερα, Βαλτάσαρ, θα πεθάνεις? Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πριν κοιμηθούμε το βράδυ, να κοιμόμαστε σαν να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε εκείνο αυτό το βράδυ. Με αυτό το φόβο Θεού, με αυτή την πίστη, Κύριε, σε παρακαλώ, εάν τύχει και αυτό το βράδυ με πάρεις, να είμαι έτοιμος να έρθω κοντά σου. Συγχώρεσέ μου. Συγχώρεσέ μου αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Χάρισέ μου καρδιά, με αυτό να φύγουμε. Χάρισέ μου καρδιά, Κύριε, συντετριμένη, να μην είναι σκληρή. Να μην επέρεται, Κύριε. Χάρισέ μου πνεύμα πράων και ησύχιων. Για να έχουμε καλή συνέχεια, αδελφοί μου. Να γιατί ύψωνε ο Θεός το Δανίλ. Γιατί είχε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που εγώ τα αποκαλώ αρχές της επιστήμης κυβερνήσεως των ανθρώπων του Θεού. Ήταν ταπεινός, ήταν συμβιβαστικός, ήταν πιστός, ήταν πάντοτε έτοιμος για να φέρει τη φωνή του Θεού, γιατί ήταν πάντα προσευχόμενος. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να μας βοηθήσει, γιατί ήταν πάντοτε μαζί με τον Δανίλ μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Εάν θέλουμε κάτι, αν θέλουμε κάτι σαν άνθρωποι, δεν είναι τίποτα άλλο γι' αυτό τη γη. Να είναι ο Θεός μαζί μας μέχρι τα βαθιά μας γεράματα, μέχρι τότε που θα επιτρέψει ο Θεός. Να είναι ο Θεός μαζί μας, να συμμαρτυρεί στη ζωή μας, να είναι βοηθός μας, να προπορεύεται στη ζωή μας. Και θα είναι, εάν φροντίζουμε το πνεύμα μας να είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου και καρδιά μας συντετριμένου ανθρώπου. Και βεβαίως πάντοτε τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Αμήν.